Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά καταρχάς για τις μέρες. Όπως έχουμε πει επανειλημμένως, σας καλούμε τα μέσα μαζικής επικοινωνίας όταν έχουμε να ανακοινώσουμε κάτι σημαντικό. Έτσι και σήμερα είναι μια μέρα, θα τολμούσα να πω, χαρούμενη για το Δήμο Τρίπολης, γιατί μια πρόταση την οποία είχαμε υποβάλει στο Ταμείο Ανάκαμψης προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε χθες και αφορά δύο έργα σημαντικά, εμβληματικά θα έλεγα έργα για το Δήμο μας, αφενός μεν την αποκατάσταση, τον εξυγχρονισμό και την επανάχρηση της Βίλας του Βασίλη, αφετέρου τη δημιουργία, την ανάπλαση του χώρου που ονομάζεται Αλόνια στο στάδιο Τεγέας, όπου θα δημιουργηθεί ένας πολυχώρος, μια πλατεία που θα μπορεί να έχει πολλαπλές χρήσεις και δράσεις. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από την Βίλα Τουρκοβασίλη. Η Βίλα Τουρκοβασίλη, ένα ιστορικό κτίριο της πόλης μας, σε τεχνοτροπία Art Nouveau, έχει αγοραστεί από τον Δήμο Τρίπολης πριν κάποια χρόνια. Σήμερα βρίσκεται σε κατάσταση πολύ άσχημη, εγκαταλελειμμένη, και αν έμενε έτσι, υπήρχε και ορατός ο κίνδυνος κάποια στιγμή να γκρεμιστεί κιόλας και να εκλείψει αυτό το σημαντικό, θα έλεγα, κτίριο ή το ιδιαίτερο κτίριο από την πόλη μας. Ετοιμάσαμε λοιπόν μελέτη, ο Δήμος Τρίπολης, την υποβάλαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης πριν λίγους μήνες και όπως σας είπα χθες εγκρίθηκε η αποκατάσταση, ο εξυγχρονισμός και η επανάχρηση πλέον της Βίλας του Βασίλη ως κτίριο πολιτισμού, ως κτίριο πολιτιστικών δράσεων. Το υποέργο αυτό έχει προϋπολογισμό περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ και αφορά αφενός μεν την αποκατάσταση του εξωτερικού περιβλήματος της Βίλας, όπου θα προσθεθούν και στοιχεία από το αρχικό του σχέδιο που λείπουν αυτή τη στιγμή, που έχουν καταστραφεί στην πάροδο των ετών, και βέβαια την αποκατάσταση, την πλήρη αποκατάσταση του εσωτερικού χώρου, όπου θα δημιουργηθεί ένας χώρος, όπως είπα, πολιτισμού πολλαπλών χρήσεων, με ένα σχέδιο που θα δείτε έτσι με κάποια πάνελ ημικυκλικά που ακολουθούν έτσι τις γωνίες και τις καμπύλες του κτηρίου. Θα μπορούν εκεί να προβάλλονται, να γίνονται διάφορες εκθέσεις, είτε με έργα φυσικά είτε με ηλεκτρονικά έργα. Και βέβαια αυτά όλα τα πάνελ θα μπορούν να απομακρύνονται και να χρησιμοποιηθεί ο χώρος για μια δεξίωση, για μια εκδήλωση, για μια ομιλία, για οτιδήποτε. Ο χώρος θα έχει ένα χώρο υποδοχής, όπου θα υπάρχει κάποιος υπάλληλος που θα υποδέχεται αυτούς που επισκέπτονται τον χώρο, θα έχει τον κύριο χώρο που θα γίνονται, όπως είπαμε, οι εκθέσεις και οι εκδήλωσεις και βέβαια όλους τους βοηθητικούς χώρους, ένα γραφείο, τουαλέτες και ό,τι χρειάζεται, συν το ημιυπόγειο και το υπόγειο, όπου θα είναι όλες οι υποδομές, ηλεκτρομηχανολογικές, κλιματισμοί και όλα αυτά. Επομένως και δεύτερον θα υπάρχει διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου με την πρόσβαση όπως είναι σήμερα από την οδό Καλαμών, με φυτεύσεις δέντρων, παρτεριών, λουλουδιών κλπ. Έτσι ώστε όταν θα ολοκληρωθεί το έργο αυτό θα είναι ένα κόσμημα για την περιοχή αυτή της πόλης μας που είναι αλήθεια ότι είναι λίγο, έχει μείνει λίγο πίσω και πρέπει να αναβαθμιστεί. Άρα με αυτόν τον πολιτιστικό πολυχώρο αναβαθμίζουμε μια περιοχή και δημιουργούμε μια καινούργια υποδομή για την πόλη μας, για τον Δήμο μας, μια υποδομή πολιτισμού, την οποία θα απολαμβάνουν και θα χαίρονται οι επικάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής μας ή του Δήμου μας. Το δεύτερο υποέργο αφορά στην ανάπλαση και τη δημιουργία μιας πλατείας πολλαπλών χρήσεων στη θέση Αλόνια, στο στάδιο Τεγέας. Είναι ο χώρος που σήμερα είναι ακριβώς δίπλα στο Δημαρχείο, στο παλιό Δημαρχείο Τεγέας, στο Δημαρχείο Τεγέας μάλλον. Είναι ένας χώρος που σήμερα είναι ένα χωράφι, όποιος ξέρει την περιοχή, είναι ένα χωράφι. Είναι εκτάσεως 6,5 στρεμμάτων, είναι πολύ μεγάλο. Λέγεται Αλόνια γιατί παλιά εκεί γινόταν ο αλωνισμός του Σταριού κλπ. Και στο χώρο αυτό, ο οποίος ανήκει, όπως είπαμε, στο Δήμο, θα δημιουργηθεί μία καλέσθητη πλατεία. Εδώ θέλω να πω ότι αυτό ήταν ένα αίτημα των κατοίκων της Τεγέας δεκάδες χρόνια τώρα.
θα γίνει ένας πολυχώρος όπου θα περιλαμβάνει ένα μικρό αμφιθέατρο όπου θα γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις για την ΤΕΓΕΑ αλλά και για όλο τον Δήμο μας, κάποιους χώρους αναψυχής, περιπάτου, βόλτας, ένα χώρο με μία πίστα skateboard για τα παιδιά, τους εφήβους που δεν έχουν αυτή τη στιγμή κάποιο χώρο έτσι να ασχοληθούν με το skateboard ή με άλλα τέτοια παιχνίδια ή αθλήματα. Θα έχει κάποια συντριβάνια, κάποιους χώρους όπως είπα περιπάτου, καθιστικών κλπ. Αναμορφώνεται έτσι με το έργο αυτό, το έργο αυτό είναι προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, αναμορφώνεται με το έργο αυτό όλη η περιοχή, εννοείται της κοινότητας στα δύο, αλλά θα έλεγα και όλη η ΤΕΓΕΑ. Αναδεικνύεται το παλιό Δημαρχείο, το κτίριο του Δημαρχείου του πρώην Δήμου ΤΕΓΕΑς και όλα βέβαια τα κτίρια στα Σινόπουλου που είναι δίπλα. Εδώ να τονίσω, το έχω πει και άλλη φορά, ότι η μελέτη για την πλατεία αυτή είναι χορηγία του Ιδρύματος Στασινοπούλου και θέλω να ευχαριστήσω και από το βήμα αυτό το Ίδρυμα Στασινοπούλου και προσωπικά την κυρία Αλεξάνδρα Στασινοπούλου για την διαχρονική αγάπη που δείχνει για την ΤΕΓΕΑ συνολικά και για το Δήμο μας, για την άριστη συνεργασία που έχουμε και βέβαια ειδικά να την ευχαριστήσω για τα χρήματα αυτά που ξόδεψε για να γίνει αυτή η μελέτη, την οποία μελέτη υποβάλαμε εμείς ως Δήμος Τρίπολης, όπως είπα πριν, στο Ταμείο Ανάκαμψης και εγκρίθηκε. Και υπάρχει και ένα τρίτο υποέργο στην πρόταση αυτή που αφορά ψηφιακές υποδομές που συνδέουν τα δύο αυτά έργα ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους κατοίκους που επισκέπτονται τα δύο αυτά έργα. Θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι η συνεχής και καθημερινή προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής αλλά και όλων των υπηρεσιών του Δήμου, όλων των υπηρεσιών, ανεξαιρέτως όλων των υπηρεσιών, συγκεκριμένα εδώ μιλάμε για τις υπηρεσίες που εμπλέκονται, την Τεχνική Υπηρεσία, την Οικονομική Υπηρεσία, τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, οι οποίοι πάλι και τους ευχαριστώ παρότι για πολλά χρόνια στο Δήμο ήταν παρεξηγημένοι. Εγώ θέλω να πω ότι αυτά τα τρία χρόνια έχουν κάνει δουλειά πάρα πολύ και ποιοτική δουλειά, να τους ευχαριστήσω. Ήταν μια πρόταση, όπως είπα, την οποία ετοίμασαν οι υπηρεσίες του Δήμου, εγκρίθηκε και θέλω να πω στους συμπολίτες μας ότι ήταν το πρόγραμμα αυτό, η πρόσκληση αυτή του Ταμείου Ανάκαμψης, εξαιρετικά ανταγωνιστική. Μία στις πέντε προτάσεις εγκρίθηκαν, από το σύνολο των προτάσεων που υποβλήθηκαν η μία στις πέντε, το 20% εγκρίθηκε και είμαστε μέσα σε αυτό το 20% και γι' αυτό είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που κάναμε, αιρετή και υπάλληλοι του Δήμου και οι συνεργάτες όλοι που αγωνιζόμαστε καθημερινά. Και όπως έχω πει, ο στόχος είναι της Δημοτικής Αρχής να βελτιώσουμε την καθημερινότητα και να αλλάξουμε την εικόνα της Τρίπολης και να αναδείξουμε και τα χωριά μας. Γι' αυτό και καθημερινά δουλεύουμε για το σκοπό αυτό. Και νομίζω ότι τρία χρόνια στη θητεία μας, όπως έχω πει και άλλη φορά, και με αυτή την ένταξη τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί από τη δική μας Δημοτική Αρχή ήδη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια ευρώ σε αυτά τα τρία χρόνια. Ένα ποσό ρεκόρ που δεν έχει συμβεί ποτέ πάλι στο Δήμο μας και δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε, περιμένουμε, έχουμε υποβάλει και άλλες προτάσεις και περιμένουμε σύντομα εντάξεις και θα συνεχίσουμε γιατί όπως είπα ο στόχος μας είναι να κάνουμε παντού δουλειά, να αλλάξουμε την πόλη και να αναδείξουμε τα χωριά μας. Στην διάρκεια αυτής της θητείας πολλά έργα τρέχουν και θα συνεχίσουν να τρέχουν και στην επόμενη θητεία, αν οι πολίτες μας επιλέξουν και για την επόμενη πενταετία, θα ολοκληρώσουμε όλο αυτόν τον προγραμματισμό έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια νέα, εντελώς νέα εικόνα για την πόλη και για τα χωριά μας. Να πω κλείνοντας ότι τα έργα αυτά, τα δύο αυτά έργα, τα τρία μάλλον αυτά υποέργα, πολύ σύντομα θα δημοπρατηθούν, μέσα στο Σεπτέμβριο θα δημοπρατηθούν και ο στόχος είναι μέχρι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο να έχουμε συμβάσεις και στα δύο αυτά έργα ώστε να αρχίσουν από τον επόμενο Φεβρουάριο-Μάρτιο να υλοποιούνται και η Βίλα Τουρκοβασίλη και αυτό το έργο της ΤΕΓΕΑ, το οποίο όπως είπα και πριν και το επαναλαμβάνω ήταν διακαής και το λέω πραγματικά διακαής πόθος των ΤΕΓΕΑΤΟΝ για πάρα πολλά χρόνια έως σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.